Κύριε Μητσοτάκη, σας άκουσα, δεν πειράζει, σας άκουσα πολύ προσεκτικά και κυρίως άκουσα αυτά που δεν είπατε, διότι αυτά που είπατε είναι τα απολύτως τετριμένα. Αυτά που δεν είπατε είναι τα σοβαρά. Και εδώ θα ήθελα να υποβάλω ένα σύνολο ερωτημάτων για να δούμε τι ακριβώς λέει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μιλήσω ότι η πολιτική μας είναι μια διχαστική και σκληρή κομματική γραμμή. Θεωρώ είναι μια ρητορία που δεν έχει περιεχόμενο. Και θέλω να την αγνοήσω. Μας κατηγορείτε όμως ότι δεν έχουμε σχέδιο για την εκπαίδευση και ότι υπάρχει κάτι που ανακαλύψατε, η μεγάλη διαφορά απόψεων ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας ως προς την κατάργηση των εισαγωγικών. Να το πούμε για χιλιοστή φορά. Θέλετε, κύριε Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία, στο πλαίσιο της περίφημης εθνικής συνεννόησης που λέτε, να συμφωνήσουμε ότι το πρόβλημα είναι οι τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου. Ξέρετε ότι είμαστε μια χώρα χωρίς λύκειο. Το ξέρουμε. Ή απομονωμένοι μες στα γραφεία σας δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πρόκληση στην κοινωνία μας είναι αν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να συγκροτήσουμε μια κοινωνία με λύκειο. Κάτι δε για το οποίο δεν έχουν ευθύνη οι εκπαιδευτικοί. Αλλά οι τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου δεν υφίστανται παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στη νέα γενιά. Έχει τεράστιες ψυχολογικές και προσωπικές επιπτώσεις. Έχει τεράστιες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις. Επιτέλους θα πείτε ναι ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι αν πούμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, τότε από τη λύση του και προφανώς αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις θα καταργηθούν και αυτό ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις που το μόνο του στοιχείο είναι ότι είναι αδιάβλητες. Αλλά δεν είναι καθόλου αξιόπιστες. Καθόλου αξιόπιστες λοιπόν. Αυτές που τυρανάνε τα 18 χρόνια, τα οποία δεν μπορούν χωρίς ενοχές να πάνε για ένα ποτό το Σάββατο το βράδυ, δεν μπορούν να ερωτευτούν όταν είναι στην τρίτη ηλικίου, διότι όλη η οικογένεια παθαίνει μια τεράστια κρίση αν τα παιδιά βγουν από αυτή την πορεία. Αυτές οι εξετάσεις οι οποίες καταστρέφουν γενιές ολόκληρες. Και για αυτές τις εξετάσεις δεν έχετε να πείτε τίποτα. Γιατί δεν θέλετε να αναβαθμιστεί το λύκειο. Εγώ δεν διέκοψα τον κύριο Μητσοτάκη, εσείς τον χειροκροτήσατε, αυτά λέει. Τώρα, ως προς την υποβάθμιση, κοιτάξτε, αν θεωρείτε ότι το ολοήμερο σχολείο που γενικεύτηκε πέρσι και το οποίο γενικεύουμε για τα ολιγοθέσια φέτος, αν αυτό θεωρούμε ότι είναι υποβάθμιση του σχολείου, με αυτόν τον τρόπο να βγείτε να το πείτε, με αυτόν όμως, όχι πάλι μέσω ρητορικής, εκτός πάλι αν δεν ξέρετε τι σημαίνει ολιγοήμερο σχολείο. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει ολιγοήμερο σχολείο που πάμε να καθιερώσουμε από το Σεπτέμβριο που μας έρχεται στις εσχατιές της πατρίδας μας, στα ολιγοθέσια. Γιατί ενδεχομένως να μην τα ξέρετε κιόλας όλα αυτά. Για τη θεματική εβδομάδα περιμέναμε φωνή βοόντος εν διερήμο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες σχολεία κάνανε θεματική εβδομάδα? Ξέρετε πόσο δημιουργική ήταν η θεματική εβδομάδα? Ξέρετε ότι εμπλακήκατε σε μία μιζέρια, ότι αυτή θα είναι μόνον για τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα? Ξέρετε τι θαύματα έχουν γίνει στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς γύρω από αυτό το θέμα? Αναγνωρίστε το τουλάχιστον, μη σιωπείτε. Γι' αυτό και είπα ότι οι σιωπές του κυρίου Μητσοτάκη ήταν πολύ πιο δηλωτικές. Επίσης, με τα ΕΠΑΛ και τη μαθητεία.
Αναγνωρίστε το τουλάχιστον. Είναι παιδιά από λαϊκές τάξεις που έχουν αυτή τη δυνατότητα της μαθητείας τον τέταρτο χρόνο μετά τα ΕΠΑΛ. Και εμείς θα προχωρήσουμε στην ίδρυση διετών δομών μέσα στα ΤΕΗ και τα πανεπιστήμια, στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και θα παίρνουν επαγγελματική πιστοποίηση με ευρωπαϊκά προσόντα. Αυτή είναι η δική μας πολιτική. Αλλά αυτή την πολιτική ας τη δούμε ως τέτοια και ας την κριτικάρουμε ως τέτοια. Μην αρχίσουμε πάλι με όλο αυτό το θέμα ότι πρέπει να συνεννοούμαστε μεν και την επόμενη στιγμή του τεινάζουμε στον αέρα. Τώρα, ως προς τη συνέντευξη. Κοιτάξτε, εδώ ο λαός μας είναι νομίζω πολύ εκφραστικός. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Γιατί οι 20.000 απολυμμένοι με κάτι τέτοια κόλπα απολυθήκαν. Έτσι δεν είναι? Δεν φταίγαν σε τίποτε οι άνθρωποι. Αν πάνω σε αυτούς πήγατε να πειραματιστείτε με τέτοιους τρόπους μανατζαρίσματος μιας κοινωνίας. Με βλέπετε και μιλάω πάρα πολύ αυστηρά και δεν είναι το στυλ μου. Αλλά σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Επίσης, ξανασυζητήθηκε κάτι που μάλλον δεν έγινε κατανοητό, ότι ο νόμος 4009 του 2011 ψηφίστηκε με τεράστια πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο. Και όντως έτσι έγινε. Και ο λόγος που έγινε αυτή η πλειοψηφία, ο λόγος που συμφωνήθηκαν, που συμφωνήθηκε και ανάμεσα στα κόμματα να ψηφιστεί, ήταν γιατί υπήρχε μια ιδεολογική συμφωνία. Ήταν ότι ο νόμος του 4009 προβλήθηκε ως ο νόμος που βάζει την ταφόπλακα στη μεταπολίτευση. Ακούστε την αγόρευση του κυρίου Βορύδη από αυτό το βήμα. Είναι στα πρακτικά της Βουλής. Ακούστε τι είπε ο κύριος Βορύδης εδώ και τι είπαν πάρα πολλοί βουλευτές που σήμερα είναι επίσης βουλευτές. Ότι με αυτό το νόμο επιτέλους σταματάει η ηγεμονία της αριστεράς στα πανεπιστήμια. Είναι δυνατό, είναι ντροπή να ψηφιστεί ένας νόμος με αυτό το σκεπτικό. Είναι ντροπή να ψηφιστεί. Και ψηφίστηκε από 251 βουλευτές. Μπράβο τους. Αλλά προσέξτε, ο νόμος αυτός είχε και ένα στοιχείο αστικής αναξιοπρέπειας. Αστικής αναξιοπρέπειας και μη γελάτε. Ποια ήταν η αστική αναξιοπρέπεια? Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσιζε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι Πριτάνης. Ποιοι θα είναι οι υποψήφοι Πριτάνης. Νομίζω ούτε σε φυλές, από ό,τι λένε οι ανθρωπολόγοι, δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Αυτός λοιπόν ο νόμος που ψηφίστηκε με τις 251 είναι μια κατάρα για τη δημοκρατία. Διότι διέλυσε τα πανεπιστήμια, διότι γραφειοκρατικοποίησε τα πανεπιστήμια, διότι ιδεολογικοποίησε τα πανεπιστήμια. Αποτέλεσμα ότι τα συμβούλια ιδρυμάτων μαράθηκαν, έφυγαν, πέθαναν. Αυτά που βγήκαν με το 70%. Και χαίρομαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο διάβασε το άρθρο που είχα γράψει το 2014, αλλά είχε και τάσεις να το ερμηνεύσει. Με τιμά αυτό και το εννοώ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εκεί ακριβώς είπε ότι και εμείς η αριστερά πρέπει να δούμε αυτοκριτικά ορισμένα πράγματα. Γιατί πήγε το 70% και ψήφισε λοιπόν? Είναι ένα ερώτημα για την αριστερά και τους πανεπιστημιακούς. Δεν θέλω να δώσω απαντήσεις. Αυτό λοιπόν, αν δημόσια εμείς λέμε θέλουμε να διερευνούμε ορισμένα προβλήματα, αν εσείς τώρα αυτό θεωρείτε ότι είναι αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και τώρα, κλείνετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι, με μία μικρή ανοχή και τελειώνω. Κοιτάξτε, εμείς θα πούμε τώρα, να το ξέρετε αυτό, ότι οι Πριτάνοι θα εκλέγονται από ένα ψηφοδέλτιο και οι αντιπριτάνοι με μονοσταυρία από το άλλο ψηφοδέλτιο. Και όλο λέτε, μα τι θα γίνει αν τσακωθούν μετά, γιατί δεν είναι της ίδιας ομάδας που βγήκανε. Μα εσείς δεν λέτε για εθνική συνεννόηση? Έτσι άρχισε ο κύριος Μητσοτάκης. Η κοινωνία, ξέρετε τι λέει? Η κοινωνία λέει βρείτε τα. Βρείτε τα, λέει. Και εσείς, ενώ λέτε γι' αυτό, ενώ λέτε ότι υπάρχει, ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, εσείς οι ίδιοι θέλετε να τεινάξετε στον αέρα ένα σύστημα το οποίο θα σπάσει τη διαπλοκή. Τώρα,
Ναι, βρείτε τα. Είναι μια δύσκολη έννοια, κύριε Βούλτεψη. Είναι μια δύσκολη. Δεν θα αφήσω να χαλαρώσει περαιτέρω λοιπόν η κουβέντα. Τώρα, γιατί κοιτάξτε, δεν θα γίνει αυτό εις βάρος των βουλευτών από όλες τις τέριγες. Λοιπόν, κλείνετε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης για να τον ρωτήσω αν γνωρίζει να χειρίζεται υπολογιστή. Εγώ είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει και το γνωρίζει πολύ καλά. Είμαι δε σίγουρος ότι δεν έχει πάρει από πουθενά πιστοποιητικό. Άρα τι θέλετε να πείτε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης αν είχε και τα άλλα κριτήρια δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος διευθυντής? Αφήστε λοιπόν την πλάκα. Τελειώνω. Αν εσείς θεωρείτε ότι εμείς ενισχύουμε την αρχαιότητα, κάνετε λάθος. Την εμπειρία ενισχύουμε. Άλλο είναι η αρχαιότητα, άλλο είναι η εμπειρία. Η ελληνική γλώσσα, δόξα τω Θεώ, έχει πολλούς τρόπους να εκφράζεται. Και τελειώνω με δύο θέματα. Το ένα είναι πάλι το θέμα της εθνικής συνεννόησης. Εγώ λέω, παρόλες τις διαφορές μας, να κάνουμε προσπάθειες να συνεννοούμαστε. Και να κάνουμε προσπάθειες να συνεννοούμαστε σε θέματα επί της ουσίας. Ξέρετε ότι έχουμε ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία το εγχείρημα του βιβλίου για τα θρησκευτικά. Μια πρωτοβουλία που άρχισε από τον κύριο Φίλη, επί Υπουργίας κυρίου Φίλη, συνεχίστηκε με τις επιτροπές, ολοκληρώθηκε και προχωράμε στο επόμενο βήμα. Ξέρετε ότι έχουμε αρχίσει μία συζήτηση γύρω από την ιστορία, στην οποία οι μόνοι που διαφώνησαν ήταν ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, όταν κάναμε τη συζήτηση με όλους τους φορείς. Αυτά πρέπει να τα χειροκροτείτε, διότι αυτές είναι ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Είναι ουσιαστικές πρωτοβουλίες για εξυγχρονισμό. Δεν είναι ουσιαστικές πρωτοβουλίες το να κρυβόμαστε πίσω από απίστευτα δημοσιεύματα και να μην προσπαθούμε να υπερασπιστούμε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, κλείστε. Το τελευταίο που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για το τέμενος. Ναι. Εξέφρασε νομίζω μια ειλικρινή ανησυχία. Ως το τέλος της συνεδρίασης θα ήθελα να το δούμε και να δούμε πώς θα το κάνουμε, διότι το είπε και με έναν τρόπο χωρίς να αφήνει κανένα υπονοούμενο, ούτε κομματικό ούτε οτιδήποτε. Δεν χρειάζονται κουβέντες πολλές επ' αυτού. Μαζευτείτε οι εκπρόσωποι των κομμάτων και βρείτε τη λύση μέχρι τις 7 το βράδυ που θα έρθουμε. Κύριε Πρόεδρε, έχω αυτή την τύχη κάθε φορά να προεδρεύετε εσείς όταν μιλάω, οπότε... Είναι λόγω προσωπικής αγάπης, το ξέρετε. Κύριε Τζαβάρα, ένα λεπτό.